Λοιπόν, ο κύριος Ανογιάτης έχει πάρει ήδη θέση απέναντί μου στο στούντιο εδώ στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι τον έχουμε σήμερα εδώ σε ένα κρίσιμο θέμα για να συζητήσουμε το θέμα αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και βέβαια και για την κατάσταση που επικρατεί και στην Πρέβεζα. Θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά. Καλημέρα, κύριε Ανογιάτη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσούτσι. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά πρόκειται για ένα ζήτημα, νομίζω, κομβικής σημασίας. Όλοι το καταλαβαίνουν ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση δηλαδή του νερού, είναι ένα ζήτημα κρίσιμο, κομβικό και αφορά όλους μας, γιατί πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο είναι αγαθό το οποίο επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι εκ των ουκάνευ. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας αναφορικά σε γενικό επίπεδο, αναφορικά με τη συζήτηση που είδαμε σε έναν πρώτο βαθμό, θα πω εγώ, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όσα στοιχεία μπορούμε να έχουμε μέσα και από τα ρεπορτάζ και από την κουβέντα που έγινε, και θέλω να μου πείτε πώς κρίνεται και τη συζήτηση αλλά και τη στάση της κυβέρνησης. Να ξεκινήσουμε λίγο από το γενικό. Καταρχήν νομίζω ότι για να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και να τα βάλουμε σε μια βάση, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται μια ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει από τα πρώτα χρόνια των μνημονίων και σε όλα τα μνημόνια που υπογράφτηκαν από το 2011 και μετά υπήρχε όρος περί ιδιωτικοποίησης των εταιριών ίδρυυσης και σύστασης μιας ρυθμιστικής αρχής υδάτων. Το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση και μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη πολιτική συγκυρία φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά ανοίγει την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Ουσιαστικά λοιπόν τι κάνει η κυβέρνηση, για να μιλάμε με ακριβή έτσι στοιχεία και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται και καθορίζεται η διαχείριση των υδάτων και των εταιριών τα οποία διαχειρίζεται το νερό στην Ελλάδα. Τι κάνει, φτιάχνει μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, μάλλον για την ακρίβεια, μεταξελίσει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Η μεγάλη έκπληξη είναι το γεγονός ότι οι ρυθμιστικές αρχές είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά αναλαμβάνουν ρύθμιση της αγοράς, τους κανόνες της αγοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως εδώ μιλάμε για μια αγορά η οποία δεν υφίσταται. Γιατί όπως ξέρετε, σύμφωνα με το Σύνταγμα αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στον τομέα της υδροδότησης δεν νοείται ούτε η ύπαρξη αγοράς, ούτε δραστηριοποίηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, ώστε να απαιτείται ρύθμιση από ανεξάρτητη αρχή. Mm-hmm. Για κάτι που δεν πουλιέται το νερό, λοιπόν, οι δημόσιες υπηρεσίες ίδρυυσης κυβέρνησης φτιάχνουν μια αγορά και βάζει και ρυθμιστή της αγοράς. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι οξύμορο από την αρχή. Από την αρχή δηλαδή, από το βασικό του στοιχείο. Παρότι βέβαια ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι εισηγητής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, διαρριγνύει τα ημάτια του στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι δεν υπάρχει τέτοιος στόχος, δεν απαντάται το ερώτημα γιατί δημιουργείται αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Επικαλούνται το γεγονός ότι οι φορείς ίδρυυσης ελέγχονται από κράτος μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, δεν μπορούν να ρυθμίσουν το θέμα της τιμολόγησης του νερού. Άκουσαν τι λένε. Λένε ότι σε ό,τι αφορά τη χρήση του νερού, αυτά είναι λόγια του Υπουργού, σε σχέση με αυτό το οποίο θα έπρεπε να χρεώνουν βάσει τη υπουργική απόφαση τιμολόγηση του νερού, είτε από λάθο, είτε επειδή το χρησιμοποιούν σαν άλλο εργαλείο, χρεώνουν το 30% μόνο. Δηλαδή, υποκοστολογούν το νερό. Ο Υπουργός δηλαδή κατέθεσε στην διάρκεια της συζήτησης της Βουλής το γεγονός ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης υποκοστολογούν το νερό. Δηλαδή από μόνοι τους θέλουν να εφαρμόσουν μια τιμολογιακή πολιτική εντελώς διαφορετική. Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης που επί το πλείστον έχουν τη διαχείριση του ύδατος είναι επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες προστατεύονται, μάλλον από την ιδιωτική τους πράξη είναι ανεξάρτητες, είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτοτέλεια και είναι ανταποδοτικές. Δηλαδή, οι υπηρεσίες που παρέχουν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα προς τους πολίτες. Ο προϋπολογισμός τους δηλαδή δεν είναι προϋπολογισμός που ενισχύεται από τον κρατικό κουρβανά. Είναι προϋπολογισμός ο οποίος προκύπτει από τους πολίτες, από τους δημότες της κάθε πόλης. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο.
Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια βίαιη παρέμβαση, η οποία βίαιη παρέμβαση ουσιαστικά ανοίγει κερκόπορτα. Θα ρυθμίσει εδώ, ανοίγουν, και μάλιστα δεν είναι αυτό, και πριν από 2 χρόνια, αν θυμάστε καλά, που είχε έρθει στην Ήπειρο ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων, ο κύριος Γραφάκος, είχε μιλήσει από τότε ουσιαστικά. Άρα θεωρείτε ότι ήταν, και είναι ενδεχομένως στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης το άνοιγμα αυτής της συζήτησης, και ότι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των κυβερνώντων και του αρμόδιου υπουργού το προχώρημα της ιδιωτικοποίησης. Ναι, φυσικά. Και για να πούμε και την αλήθεια, ότι ένας κομβικός παράγοντας που έχει αποτρέψει μέχρι τώρα όλες αυτές τις στοχεύσεις είναι κυρίως το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με αλλεπάλληλες αποφάσεις του έχει απορρίψει τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα που επευλήθηκαν στα πλαίσια των μνημονίων περισσότερο, κρίνοντας πως το νερό, όπως έγραφε ακριβώς, είναι κοινοφελές αγαθό και όχι εμπορικό προϊόν. Μάλιστα, η 4η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας διευκρινίζει και τους όρους χρήσης των υδάτων. Άρα πρέπει, έχει κρίνει ότι η πολιτική παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με βασικό κριτήριο την εφύτευξη των περιβαλλοντολογικών όρων για την προστασία και των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων έχει καθοριστεί ήδη επαρκώς μέχρι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού μας δώσατε έτσι το πρώτο πλαίσιο, κύριε Ανογιάτη, να πάμε σε αυτό το σημείο να υποδεχτούμε και τον έτερο καλεσμένο μας, ο οποίος περιμένει στην γραμμή με ευγένεια. Θέλω να τον καλημερίσω και να τον φέρω και αυτόν στη συντροφιά μας. Ο λόγος για τον κύριο Μπαστέα. Κύριε Μπαστέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει εδώ την συζήτηση. Στο στούντιο μαζί μας είναι και ο κύριος Ανογιάτης, δημοτικός σύμβουλος Πρέβεζας και μέλος του ΔΣ της εδώ Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης και Αποχέτευσης. Μας έδωσε έτσι την πρώτη οπτική δική του αναφορικά με την συζήτηση για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Θέλω και ένα δικό σας έτσι πρωτογενικό σχόλιο για αυτά που ακούγονται και στην αρμόδια επιτροπή, αλλά και για το ποιος θεωρείτε εσείς είναι ο λόγος και η στόχευση αυτού του νομοσχεδίου και αυτής της κίνησης εκ μέρους και του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Σκρέγα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσούτση. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Ανογιάτης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σαφής, ξεκάθαρος και συγκεκριμένος και για τις προθέσεις της κυβέρνησης και για το νομοσχέδιο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού, η οποία ξεκίνησε από το 12 περίπου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει πανελλαδικά μια συνείδηση ότι το νερό είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό το οποίο δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό είναι και στην Πρέβεζα, είναι και στην Αθήνα, είναι και στη Θεσσαλονίκη, είναι και παντού. Γιατί ακριβώς όπως είπε και ο κ. Ανογιάτης, από το 12 έχουμε μια συνεχή προσπάθεια να εφαρμοστεί και στο νερό αυτό που έγινε στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στα λιμάνια, στους σιδηροδρόμους με τα τραγικά αποτελέσματα. Δηλαδή να σπάσουν σε πολλά κομμάτια οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραδοθούν στους ιδιώτες. Αυτό επιχειρήθηκε ειδικά για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ, δηλαδή για το 80-90 περίπου του πληθυσμού της Ελλάδας, τα δύο μεγάλα πολυγονικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Έγινε προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ και με αφορμή τα μνημόνια και μετά, οι οποίες όμως αποτύχαν ακριβώς γιατί ο κόσμος και οι εργαζόμενοι φυσικά αγωνίστηκαν, καταφέραν και σε θεσμικό επίπεδο από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας να πετύχουν νίκες που υποχρέωσαν την κυβέρνηση να διατηρήσει το στάτους που υπάρχει από το 1999. Το στάτους αυτό λέει ότι οι εταιρείες σύνδευσης αποχέτευσης είναι δημόσιες. Δεν μπορεί το κράτος να αποξενώνεται από τον έλεγχο και την πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων. Δεν είναι εμπορικό προϊόν το νερό, αλλά το νερό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κερδοσκοπίας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση παρούσα,
το καλοκαίρι του 22 με ένα συνταγματικό πραξικόπημα, όπως εμείς το λέμε, προσπάθησε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας να τις ξεπεράσει με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά την επίσης σημαντική απόφαση να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την παράδοση του εξωτερικού υπηρετικού συστήματος σε ιδιώτες, προχώρησε στην νομοσχέδια για τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Δεν σταματάνε δυστυχώς την προσπάθειά τους να πετύχουν αυτό το οποίο επιθυμούν, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση του τελευταίου δημόσιου αγαθού σε δημόσια χέρια του ΑΕΜΟ. Νομίζω ότι και αυτή η προσπάθεια, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ότι είχε, διότι πανελλαδικά σύσσωμες οι δημοτικές επιχειρήσεις αλλά και οι δήμοι, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι στις δημοτικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στην ΕΕΔΑΠ και στην ΕΕΔΑΠ, είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε τη ιδιωτικοποίηση του νερού που επιχειρείται με αυτή την προσπάθεια. Πάντως έχουμε μια διεθνή εμπειρία και το λέω αυτό διότι έχει την σημασία του, διεθνή εμπειρία που έρχεται και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, αλλά και από παραδείγματα στην Ευρώπη, στο Παρίσι παραδείγματος χάρη, όπου είχαμε αρνητικά αποτελέσματα και στις προθέσεις τότε των κυβερνώντων για ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά των υδάτινων πόρων και του νερού προκλήθηκαν τεράστιες αντιδράσεις και αντιδράσεις οι οποίες δεν περιορίζονταν μόνο σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό φάσμα, άγγιζαν τμήματα της κοινωνίας και συνολικά κόμματα και φορείς. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι ακριβώς όπως θα λέτε. Το τεράστιο κύμα ιδιωτικοποίησεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αξιοποιούν το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι, η Βαρκελόνη, να περάσουν, είχε σαν αποτέλεσμα οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης, αποκέντρωσης, γιατί εκεί είναι δημοτικές, δεν είναι κρατικές όπως είναι στην Ελλάδα, να παραδοθούν σε ιδιωτικά χέρια. Τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά σε βάρος των πολιτών, δηλαδή είχαμε μεγάλες αυξήσεις στο νερό, είχαμε χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών και των υποδομών, είχαμε χειροτέρευση των αποδοχών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, ακόμα και σκάνδαλα διαφθοράς με αυτές τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αποτέλεσμα ήταν οι ίδιοι πολίτες, οι ίδιοι καταναλωτές, να οργανώσουν είτε δημοψηφίσματα είτε κινήματα επαναδημοτικοποίησης και φτάσαμε να έχουμε περίπου 130 επαναδημοτικοποίησεις εμβληματικές, μεταξύ των οποίων είναι το Παρίσι, το Βερολίνο, Γκρενόμπλ, μεγάλες πόλεις, Βαρκελόνη, η ευρύτερη περιφέρεια της Βαρκελόνης, που σημαίνει ότι εκτός από το επανέλεγχο του νερού σε δημόσια χέρια, τεράστια οικονομικά ωφέλη. Να φανταστείτε ότι το Παρίσι εξοικονομεί περίπου 150 εκατομμύρια το χρόνο από την επαναδημοτικοποίηση. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι μόνο το θέμα πολιτικού ελέγχου, αλλά και οικονομικού, γιατί ακριβώς ο λόγος της ιδιωτικοποίησης είναι να μεταφερθούν πόροι τεράστιοι από την κοινωνία στις τσέπες ιδιωτών. Αντί να πάνε δηλαδή αυτοί οι πόροι στις υποδομές, να πάνε στις τσέπες των ιδιωτών. Είς. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα και με την μετοχοποίηση της ΕΔΑΠ το 99 και την ένταξή του στο χρηματιστήριο σε ποσοστά 3% και επιχειρήθηκε μετά με την ένταξη της ΕΔΑΠ και της ΕΔΑΠ στο υπερταμείο το 2018, όπου βλέπουμε ότι ενώ το νερό παραμένει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει ο κόσμος να το δει, παραμένει φτηνό και χωρίς καμία αύξηση από το 2000 περίπου, η ΕΔΑΠ είναι μια κερδοφόρα εταιρεία και η ΕΔΑΠ και η ΕΙΑΒ της Θεσσαλονίκης είναι κερδοφόρες εταιρείες οι οποίες μοιράζουν κάθε χρόνο περίπου με 40, 50, 60 εκατομμύρια στους μετόχους. Καταλαβαίνετε ότι εδώ οι προθέσεις της κυβέρνησης της δημιουργία αγοράς είναι να δημιουργήσει ένα ελντοράντο κερδοφορίας, γιατί μια του 10, 15, 20% στο νερό θα έχει τεράστια αποτελέσματα σε αυτούς οι οποίοι νέμονται τις επιχειρήσεις αυτές. Και δεν είναι τυχαίο, και παρακαλώ αυτό να σημειωθεί, mm-hmm. ότι ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας απόψεις νομικών που λένε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε τη δημόσια ιδιοκτησία και όχι την δυνατότητα να υπάρχουν πάροχοι στο νερό.
Καταλαβαίνετε σε λέω τώρα. Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή την Πρέβεζα, για παράδειγμα, να παραμείνει παράδειγμα, να φέρω έτσι, γιατί αυτό θα γίνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις μεγάλες πόλεις. Να παραμείνει η ιδιοκτησία του δικτύου στο Δήμο, αλλά να υπάρχει πάροχος ο οποίος θα εκμεταλλεύεται τον νερό. Αυτά πάνε να κάνει η Δημοτική Αρχή που κάνουν τώρα. Μιλάει για αγορά, ενώ αγορά δεν υπάρχει. Ναι, κύριε Ανογιάτη. Δεν υπάρχει αγορά νερού στην Ελλάδα. Ναι, εγώ θέλω να βάλω ακόμα δύο ζητηματάκια. Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι από τη διαβούλευση του νομοσχεδίου και τη συζήτηση δεν υπήρχε ούτε ένας φορέας σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως πολιτικής, έτσι, που πρόσκειται πολιτικά ή οτιδήποτε, ο οποίος να συμφώνησε με αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ακόμα και η ΚΕΔΕ, η οποία ξέρουμε ότι ελέγχεται πολιτικά από την κυβέρνηση. Ακριβώς, είχαμε και συντηρητικούς δήμους και εκπροσώπους. Να φανταστούν οι ακροατές μας τώρα ότι ουσιαστικά αποδίδεται η διαχείριση του ύδατος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι αυτή η οποία διαχειριζόταν τόσο καιρό την ενέργεια, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματα τα καταστροφικά. Δεν θα συζητήσω. Θα συζητήσω μόνο για τα οικονομικά, αυτά που βλέπουμε στην τσέπη μας. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε η Ρυθμιστική Αρχή και έβαλε, ρύθμισε εντός εισαγωγικών την αγορά, είναι καταστροφικός. Φανταστείτε αυτό να συμβεί και στο νερό. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλω να πω είναι ότι η ένταση με την οποία προσπαθούμε να αντικρούσουμε αυτή την υπαγωγή της διαχείρισης του ύδατος σε Ρυθμιστική Αρχή είναι γιατί αυτή η Ρυθμιστική Αρχή είναι μια αρχή η οποία δεν ελέγχεται ποτέ από το δημόσιο. Δεν ελέγχεται το δημόσιο. Mm-hmm. Η σύμβουλος επικρατείας, η κυρία Καραμανόφη, η οποία το ξέρει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, έχει δηλώσει ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν υπάγονται ούτε καν στην εποπτεία του δημοσίου. Έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες και οι πράξεις τους είναι εκτελεστές, χωρίς να υπόκεινται σε κανένας είδους έλεγχος νομιμότητας ή σκοπιμότητας από τους αρμόδιους υπουργούς. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αρχή η οποία θα λειτουργεί αυτόνομα. Με άλλα κριτήρια. Αυθαίρετα και με όρους αγοράς. Μιλάμε για ένα αγαθό το οποίο συνταγματικά γνωρίζουμε ότι είναι ένα δημόσιο αγαθό. Και τελικά το βάζουμε βορρά στην αγορά με συνέπειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι είναι καταστροφικές. Δεν είναι ιδεολογική αιμονή μας η εναντιοποίηση στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Mm-hmm. Είναι μια πραγματικότητα που έχει αποδειχθεί ακόμα και στις πιο σκληρά καπιταλιστικές χώρες. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι η ιδεολογική αιμονή της κυβέρνησης αυτό που κάνει το να φέρνει τέτοιου είδους νομοσχέδια σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μπαστέα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας αν θεωρείτε ότι οι τοποθετήσεις που ακούσαμε από κεντρικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, για να πάρω έτσι και την πάσα να το πω σχηματικά και λαϊκά, από τον κύριο Ανογιάτη, όπως ο κύριος Καλογιάννης π.χ., ο πρώην υπουργός, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ ως υπουργός το είχα απορρίψει τις συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις και μάλιστα πρότεινε και την επανασύσταση της Γενικής Γραμματέας Υδάτων, αν θεωρείτε ότι αυτές οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις ή μπορούν εν πάση περιπτώσει να πιέσουν και να μπλοκάρουν κάπως τα πράγματα. Εγώ θέλω να απαντήσω. Ναι. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο κύμα αντίδρασης. Από ό,τι ξέρω, σύζομαι, οι Δήμοι είναι αντίθετοι. Δεν μπορούν να μην ληφθούν υπόψη αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πέρα από την ιδεολογική αιμονή, όπως είπε και ο κύριος Αναγκιάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πρέβεζας, πέρα από την ιδεολογική αιμονή υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με την ιδεολογική αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού και το όλα που μεταρρυθμίζει η αγορά. Είναι ότι υπάρχουν μερίδες του κεφαλαίου και επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν βάλει σαν στόχο να επενδύσουν και να μπλήσουν κέρδη από τα δημόσια αγαθά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κερδοφόρα. Το σαφές. Και έχουμε παραδείγματα. Δεν είναι, δηλαδή, δείτε τι έγινε με την ενέργεια. Στην ενέργεια υπήρχε ρυθμιστική αρχή. Έκανε τίποτα? Όχι. Εκτοξεύτηκαν τιμές στα ουράνια προς όφελος συγκεκριμένων ομίλων. Στους σιδηροδρόμους υπήρχε ρυθμιστική αρχή. Αποφεύχθηκε το ατύχημα ή μπήκαν οι κανόνες λειτουργίας και αυτά που μας λένε? Όχι. Στις τηλεπικοινωνίες, που επίσης υπάρχει ρυθμιστική αρχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει πλήρης απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, έχουμε το ακριβότερο ίντερνετ στην Ευρώπη και το χειρότερο σε ποιότητα. Αλλά δεν πρόκειται εδώ πέρα περί μιας ιδεολογικής αιμονής μόνο, που υπάρχει βέβαια,
στο να εφαρμοστούν οι κανόνες του νεοφεδραλισμού για να αναπτυχθεί η οικονομία, αλλά έχει να κάνει με επιχειρηματικά συμφέροντα συγκεκριμένα, και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ονόματα, τα οποία έχουν σαν στόχο να αντλήσουν τους πόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία προς όφελός τους και όχι προς όφελος του δημοσίου. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος ήδη ανταποκρίνεται, αλλά και θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια και να συμμετέχει. Την Τρίτη έχουμε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη Βουλή ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Ελπίζουμε ότι θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να στηρίξει αυτή μας την προσπάθεια. Είμαστε σίγουροι ότι και αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης για ρυθμιστική αρχή υδάτων θα αποτύχει, διότι είναι σαφές ότι δεν είναι κάτι το οποίο θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει ακόμα, αν θέλετε, και νομοθετικά. Και ένα τελευταίο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αγορά νερού στην Ελλάδα υπάρχει. Είναι το εμφιαλωμένο. Το οποίο είναι μια καθαρή μορφή ιδιωτικοποίησης. Παίρνουν τις φυσικές πηγές του νερού και τις χρησιμοποιούν κάτι προς όφελός τους, βγάζοντας εκατομμύρια. Εκεί γιατί δεν μπαίνει η ρυθμιστική αρχή? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι να ρυθμιστεί η αγορά ή οποιαδήποτε αγορά. Το θέμα είναι με τη δικαιολογία της ρύθμισης να ανοίξει η Κερκόπορτα, ο δούλος ύπος, σε ιδιωτικοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών ύδευσης, που αυτή τη στιγμή είναι η ΔΕΙΑ και η ΕΔΑΠ και η ΕΙΑΦ. Εκτός από την συγκέντρωση της Τρίτης, γιατί βάλατε και το κομμάτι των κινητοποιήσεων, έχετε προκηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις άλλες, έχετε κάτι άλλο κατά νους εργαζόμενοι? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς ήδη την Πέμπτη που έχει την παλαδική απεργία, mm-hmm. έχουμε δηλώσει ότι θα συμμετάσχουμε με αυτά τα αιτήματα και συνθήματα, και πιστεύουμε ότι θα το δει και άλλος κόσμος ο οποίος θα είναι σε αυτές τις κινητοποίησεις. Επιφυλασσόμεθα, ανάλογα με τις εξελίξεις, να δούμε και άλλες μορφές κινητοποίησης, όμως είναι ακόμα και η απεργία για το θέμα του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Ναι, κύριε Ανογιάτη, ναι. Για να τον αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μπαστέα. Βέβαια, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι. Προφανώς δεν είναι μόνο η ιδεολογική μονή. Η ιδεολογική μονή προφανώς εκκινεί από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα από πίσω, τα οποία είναι μια αγορά την οποία θέλουν, ναι, ακριβώς. Βεβαίως, το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο θα πρέπει να το δούμε έτσι και πιο σφαιρικά. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη, θα έλεγα. Με βάση το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε βιώσει και μεγάλες υγειονομικές κρίσεις, θα πρέπει να πούμε ότι οι οποίες μάλιστα προήλθαν από αναπτυσσόμενες χώρες ως επί το πλείστον. Το 80% των ασθενειών στις αναπτυσσόμενες χώρες συνδέονται με το βρώμικο νερό και τις συνθήκες υγιεινής. Το νερό δηλαδή είναι ένας κρίσιμος παγκόσμιος παράγοντας. Και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως ένα βασικό ύψιστο αγαθό, το οποίο θα πρέπει να το διαφυλάσσουμε ως κόριο οφθαλμού και όχι να το βλέπουμε σαν εμπορικό προϊόν και το οποίο θα παράξει πλούτο μόνο για μερικές πολυεθνικές. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Σαφής. Κύριε Μπαστέα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρέμβαση εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, επιστρέφοντας λίγο, εγώ θέλω να σας θέσω, κύριε Ανογιάτη, το εξής ερώτημα. Γιατί, εντάξει, εσείς έχετε και την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ εδώ της τοπικής ΔΕΙΑΠ, αν έχει συζητηθεί το ζήτημα αυτό και αν απασχολεί και την Δημοτική Αρχή και τη διοίκηση της ΔΕΙΑΠ. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι στην Πρέβεζα έχει απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή Γεωργάκου, ή αν προτίθεστε κι εσείς να το φέρετε και σε επόμενη συνεδρίαση, να γίνει μια αναλυτική συζήτηση δηλαδή. Ακριβώς, ήδη θα υποβάλουμε σήμερα ένα αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε ετοιμάσει και μια πρόταση ψηφίσματος σαν αντίθεση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου στις σχεδιαζόμενες αλλαγές που έρχονται ή που σχεδιάζονται, τέλος πάντων, και θα θέλαμε να αποτραπούν και να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και για τη διαχείριση του νερού πραγματικά, γιατί προφανώς το μεγάλο ζήτημα είναι το να παραμείνει δημόσιο, αλλά επειδή είπαμε και πριν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα για την λειτουργία
είναι κρίσιμο πράγμα το νερό, η διαχείριση του ύδατος, και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι και έναν επαρκία. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε με πολύ καλύτερο τρόπο. Φανταστείτε τώρα ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε μια σειρά από έργα, έχουν κάνει επενδύσεις, λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα λειτουργούσε ένας ιδιώτης. Τα τελευταία χρόνια γίνονται τεράστιες προσπάθειες να γίνει αλλαγή στο δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο πραγματικά ήταν παλαιωμένο, ιδιαίτερα παλαιωμένο, και δεν είναι μόνο στην Πρέβεζα αυτό, είναι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης λοιπόν έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες με τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από έργα, από προγράμματα διάφορα, να αλλάξουν τα δίκτυα ίδρυυσης, να γίνουν τα δίκτυα ίδρυυσης πιο αποδοτικά, να μην έχουμε απώλειες, να είναι καλύτερα από πλευράς υγιεινής. Τώρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο, το έργο της υδροδότησης από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, ένα έργο 100 εκατομμυρίων, το οποίο πιάνει την Πρέβεζα, την Άρτα και τη Λευκάδα. Ένας αγωγός που όλα τα χρόνια τα προηγούμενα είχατε δει ότι είχαμε τεράστια προβλήματα, γιατί δεν ήταν επαρκής πλέον. Δημιουργούσε προβλήματα και στην πίεση. Και στην πίεση, αλλά και το γεγονός ότι ένας παλιός αγωγός, παλιές υποδομές, μας δημιουργούν προβλήματα. Έχουμε απώλειες καταρχήν, έχουμε τεράστιες απώλειες. Θα πρέπει η διαχείριση λοιπόν του νερού να γίνει με ένα πιο ορθολογικό τρόπο, να το σεβαστούμε δηλαδή αυτό το αγαθό που έχουμε, γιατί δεν είναι σε επάρκεια σε όλο τον κόσμο, δεν θεωρείται δεδομένο αυτό το πράγμα. Είμαστε τυχεροί, η περιοχή μας εδώ η Ήπειρος, γιατί είναι αρκετά πλούσια σε υδατικούς πόρους και μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σχετικά ικανοποιητικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να το μεταχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η χωρική επέκταση του δικτύου, που είναι ένα άλλο κομβικό θέμα για τη δική μας περιοχή, για το δικό μας Δήμο, σας προβληματίζει? Θυμάμαι μια παλιότερη συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στον Πρίσμα, όπου είχατε βάλει κάποιους προβληματισμούς. Η αλήθεια είναι, είχαν ακουστεί πρώτη φορά αναφορικά και με το κόστος, αν δηλαδή επιβαρυνθούν οι συνδημότες μας, κυρίως στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγκου και στη Δημοτική Ενότητα Λούρου, λόγω και των μεγάλων έργων που ήταν σε εξέλιξη και είναι, αναφέρομαι και στον βιολογικό καθαρισμό. Καταρχήν, όπως σας είχα πει από τότε, ήταν μια πράξη η οποία έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Έγινε σχετικά βεβαιασμένα, θα έλεγα, και βασίστηκε η βιωσιμότητά της σε μια μελέτη που εκπώνησε η ίδια η ΔΕΙΑΠ. Θεωρώ ότι η μελέτη στην οποία βασίστηκε, η οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία βασίστηκε η επέκταση, πλέον δεν ισχύει, διότι έχουν ανατραπεί πολλά από τα δεδομένα που είχε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η λειτουργία της επιχείρησης όσον αφορά και τις άλλες δύο χωρικές ενότητες που επεκτάθηκε. Θα πρέπει να μπουν πάλι τα ζητήματα στο τραπέζι, με έναν τρόπο όμως ορθολογικό, και με μοναδικό κριτήριο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών απέναντι στους δημότες μας. Και επειδή συζητάμε για τη ΔΕΙΑΠ, αλλά δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑΠ, δεν μιλάμε μόνο όμως για το ζήτημα του νερού, γιατί κακώς έχουμε επικεντρωθεί, γιατί το νερό πραγματικά είναι κάτι πιο εμβληματικό, είναι δημόσιο αγαθό. Είναι όμως και το ζήτημα των απορριμμάτων, των αποβλήτων, το οποίο και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και το οποίο είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Ο Δήμος Πρέβεζας, το είχα πει και την άλλη φορά, δυστυχώς από κακό σχεδιασμό κατά τη γνώμη μου. Εγώ θα πω ένα σχεδιασμό ότι είναι και αλληλένδετα, έτσι. Αλληλένδετα, και βεβαίως είναι αλληλένδετα. Μα και η ρυθμιστική αρχή αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε περιλαμβάνει και τα δύο μέσα. Mm-hmm. Από κακό σχεδιασμό θα αναλάβει σε λίγα χρόνια τη λειτουργία τριών βιολογικών καθαρισμών. Προφανώς όλοι συμφωνούμε ότι τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως είναι οι βιολογικοί, θα πρέπει να γίνονται και να λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει όμως αυτές όμως οι ενέργειες όλες να συνοδεύονται και από τις κατάλληλες οικονομοτεχνικές μελέτες. Διαφορετικά θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα οικονομικό στους δημότες της περιοχής μας. Φανταστείτε ότι με την εκτόξευση του κόστους της ενέργειας έχουμε πολλαπλασιασμό των δαπανών των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης. Έχουμε τεράστιο ζήτημα πραγματικά, και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από κάποιες έτσι ενέσεις που δίνονται από την κεντρική κυβέρνηση. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί χρέη γύρω στα 150 εκατομμύρια για τις ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα και η κυβέρνηση αποφάσισε να επιχορηγήσει τις ΔΕΙΑ με το ποσό των 40 εκατομμύρων, που και αυτό ακόμα
είναι υποαίρεση, διότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης, σε συνάντηση που είχε με την ΙΔΕΙΑ, τους είπε ότι δεν το ξέρει αν θα μπορέσει να περάσει τελικά αυτή η επιχορήγηση, γιατί μπορεί να θεωρηθεί παράνομη οικονομική ενίσχυση προς τις ΔΕΙΑ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε τώρα ένα τεράστιο οικονομικό κόστος, θα δημιουργηθούν τεράστια χρέη απέναντι στις ΔΕΙΑ και νομίζω ότι μπορεί να είναι και μια κερκόπορτα προς την ιδιωτικοποίηση τους, με την έννοια ότι μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε χρεοκοπία αρκετών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Και επειδή είπα και προηγουμένως ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ιδρύσης αποχέντευσης είναι και ανταποδοτικές, υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι τρόποι για να μπορέσει να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Είτε θα αυξηθούν τα τιμολόγια, ή θα μειωθούν οι δαπάνες, ή θα υπάρξει κάποια εξωτερική έτσι μόχλευση χρημάτων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Και βέβαια έχει και πολύ ενδιαφέρον, για να το συνδέσω λίγο και με τα προηγούμενα που λέγαμε και με τον κύριο Μπαστέα, έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή είναι η λογική του σπασίματος και της εμπλοκής και των ιδιωτών. Δηλαδή το πώς μπαίνουν στο παιχνίδι αναφορικά και με το... και με τα δίκτυα, αλλά και την λογική που φαίνεται ότι βάζει και η κυβέρνηση στις νομοθετικές. Καταρχήν υπάρχει το οξύμορο, το οξύμορο με τις ΔΕΙΑ. Να μην μείνει χασούρα στις δημοτικές επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής οξύμορο με τις ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ, παρότι είναι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθ' όλη τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων είχαν υποστεί όλους τους περιορισμούς τους οποίους είχε όλος ο δημόσιος τομέας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι οι περισσότερες... Τώρα αναφέρεστε και στο προσωπικό, να φανταστώ. Κυρίως στο προσωπικό. Κυρίως στο προσωπικό, διότι κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία 12 χρόνια έχουν γίνει τεράστιες εκροές προσωπικού από τις ΔΕΙΑΠ. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ το προσωπικό τους και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι απαιτήσεις. Ένα γεγονός το οποίο βέβαια συμβαίνει γενικότερα στην αυτοδιοίκηση και αφορά την αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά στις ΔΕΙΑ φαίνεται ιδιαίτερα έτσι πιο έντονο το ζήτημα. Φανταστείτε τώρα ότι η ΔΕΙΑ της Πρέβεζας, ας πούμε, απασχολεί 3 υδραυλικούς, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι παντελώς αδύνατο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην κάλυψη του συνόλου του εύρους του Δήμου χωρικά. Η λύση νομίζω είναι μόνο η προκήρυξη μόνιμων θέσεων. Η ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες είναι και ακριβή, ακριβότερη σίγουρα από το να έχουμε μόνιμο προσωπικό, και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει καλύτερη λειτουργία. Μάλιστα. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αυτή η κατεύθυνση. Όπως επίσης και ένα κρίσιμο γεγονός με την αύξηση του ενεργειακού κόστους είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα τιμολόγια που πληρώνουν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης αποχέντευσης για τα εργοστάσια βιολογικών καθαρισμών και όλες τις υποδομές που έχουν αντιλιοστάσια κλπ. Είναι τιμολόγια οικιακού τύπου. Είναι δηλαδή υπερβολική επιβάρυνση. Θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει μια ρύθμιση, είναι επιβεβλημένη μια ρύθμιση αλλαγής του τιμολογίου απέναντι στις επιχειρήσεις. Έχετε γίνει δέκτης τέτοιων. Καταρχήν είναι πάγιο αίτημα όλων των ΔΕΙΑ στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Χωρίς ποτέ να έχει καταφέρει να εισακουστεί, διότι προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν πίσω από αυτό. Μάλιστα. Μένοντας λίγο και στα του Δήμου Πρέβεζας. Στα πλαίσια και του ρεπορτάζ και της παρουσίας μας στα Δημοτικά Συμβούλια, είχαμε γίνει δέκτες και είχαμε ακούσει με τα αυτιά μας τοποθετήσεις και του Προέδρου, του κ. Ζέρβα, ότι και του ίδιου του Δημάρχου, του κ. Γεωργάκου, ότι θα γίνει μια αναλυτική συζήτηση κάποια στιγμή για τα έργα που έχουν δρομολογηθεί στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Θα γίνει μια αυτοκριτική για τα όποια λάθη και τις παραλήψεις. Τέτοια αναλυτική συζήτηση και βέβαια και για τους στόχους, τα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Τέτοια αναλυτική συζήτηση, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Και είμαστε σχεδόν στο τέλος, βαδίζουμε στο τέλος της τετραετίας της νυν Δημοτικής Αρχής. Θέλω έτσι την άποψή σας. Την περιμένουμε. Την περιμένουμε και εμείς την έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Την περιμένουμε κυρίως για να υποθούν τα πράγματα. Η πλευρά του Δημάρχου, η πλευρά της Δημοτικής Αρχής υποστηρίζει ότι η ένταξη των έργων από μόνη της εξασφαλίζει την καλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Προφανώς δεν είναι έτσι, γιατί γνωρίζετε, το έχω πει και εγώ σε παλιότερη συνέντευξή μου, στην τελευταία, για το συγκεκριμένο χρόνο, για τη φετινή χρονιά, υπάρχει δυσκολία κατάρτισης προϋπολογισμού. Η επιχείρηση, δηλαδή η οικονομική υπηρεσία, τοποθετήθηκε και είπε ότι είναι σχεδόν αδύνατο αυτή τη χρονιά να μπορέσουμε να καταρτήσουμε προϋπολογισμό. Άρα η λειτουργία της επιχείρησης ίδιας
δεν είναι ανεξάρτητη από τα έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Και προφανώς τα έργα αυτά θα κληθεί να τα διαχειριστεί μια επιχείρηση η οποία, αν δεν είναι βιώσιμη και οικονομικά και αν δεν είναι και λειτουργική, τεχνικά και διοικητικά, δεν θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν είναι ολιστικός ο τρόπος που πρέπει να βλέπουμε τη λειτουργία της επιχείρησης. Είναι μια επιχείρηση, αρκετών εκατομμυρίων, προϋπολογισμού αρκετών εκατομμυρίων το χρόνο, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν μια τέτοια. Θα πρέπει η πολιτική που έχουμε να είναι η πολιτική βελτίωσης τόσο των δικτών όσο και των υπηρεσιών. Πρέπει να γίνεται πιο δουλειά επαγγελματική, δηλαδή σοβαρή δουλειά, και να υπάρχει και λογοδοσία απέναντι στους δημότες. Είναι κάτι το οποίο η Δημοτική Αρχή το έχουμε πάρα πολλές φορές. Θυμάστε ότι και εμείς είχαμε προκαλέσει σαν παράταξη την λογοδοσία του Δημάρχου πέρυσι, η οποία βέβαια έγινε με ένα στρεβλό τρόπο τέλος πάντων, παρότι αποτελεί υποχρέωση όλων των δημοτικών αρχών και όλων των δημοτικών αρχόντων. Λογικές και τοπικών δημοψηφισμάτων και ανοιχτών διαδικασιών στις οποίες θα εμπλέκονται και οι πολίτες και η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας, δηλαδή και θεσμοθετημένοι, ας το πούμε έτσι, και θεσμοθετημένες επιτροπές που θα μπορούσαν βοηθητικά να συνεισφέρουν στην συζήτηση, τι σκέφτεστε εσείς? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σιγά σιγά θα μπαίνουν και ζητήματα και στην προεκλογική συζήτηση που θα ακολουθήσει, αλλά θα μπαίνουν και ζητήματα ευρύτερα για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια δημοτική αρχή, αλλά προφανώς και μια δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και σας το ρωτώ τώρα γιατί έχετε και μια εμπειρία πλέον 4 ετών. Αν θυμάστε, η δικιά μας παράταξη από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, είχαμε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα συνεκτικό. Τα ζητήματα της διαβούλευσης και της από κάτω έτσι διαμόρφωσης των πολιτικών του Δήμου ήταν κομβικά για μας. Συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή συζητήσαμε πριν στην κουβέντα μας και για το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι επί Δημαρχίας Μπουτάρη έγινε δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη για το ζήτημα του νερού, και μάλιστα ήταν και συντριπτικό το αποτέλεσμα. Φυσικά, να το βάζω. Ναι. Ιδίως τώρα τη σημερινή εποχή που και η τεχνολογία μας δίνει πάρα πολλά εργαλεία, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε αρκεί να το θέλουμε. Δηλαδή έχει να κάνει με την πολιτική βούληση της κάθε δημοτικής αρχής. Το πώς θέλει να διαμορφώνει το πρόγραμμά της, την πολιτική της, την καθημερινότητά τους, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ουσιαστικά το δημόσιο χώρο και, και το Δήμο της. Θεωρώ ότι είναι ένα βασικό ζήτημα δημοκρατίας η διαβούλευση, τα τοπικά δημοψηφίσματα και ουσιαστικά η συνδιαμόρφωση των πολιτικών, το να λαμβάνεις υπόψη να αφουγκράζεσαι την κοινωνία. Διαφορετικά έχεις μια αποστεωμένη πολιτική, η οποία ουσιαστικά είναι περισσότερο, θα έλεγα, διαχειριστική, χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική, και μόνο για να περνάει ο καιρός και να μπορούμε να διαχειριστούμε έτσι στην καθημερινότητα κάποια βασικά πράγματα, χωρίς να βάζουμε δηλαδή βάσεις για το μέλλον, για αλλαγές ουσιαστικές, σοβαρές, που θα μπορέσουν να ξεκολλήσουν τα πράγματα από μια στασιμότητα που βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος αυτής της αναλυτικής συζήτησης, αγαπητοί ακροατές, θα είχαμε πει και εισαγωγικά στην αρχή της εκπομπής ότι θα είναι ουσιαστικά λίγο μονοθεματική η σημερινή συζήτησή μας, αλλά νομίζω ότι είχε τουλάχιστον ιδιαίτερα ενδιαφέρον και τα όσα μας είπε ο κύριος Ανογιάτης, και στο πρώτο μέρος και αυτά που τόνισε και ο έτερος καλεσμένος, ο κύριος Μπαστέας. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κλείνοντας, κάτι πιο γενικό αναφορικά και με τις πολιτικές εξελίξεις και τις μάχες που έρχονται. Αν θεωρείτε ότι είναι όριμο πλέον και στην πόλη μας, η Πρέβεζα έχει μια προοδευτική παράδοση, μια δημοκρατική παράδοση, η αλήθεια είναι, να φτιαχτεί ένα πλαίσιο που να μπαίνουν αυτά τα ζητήματα και αυτά που συζητάμε στο προσκήνιο μαζί με τις ανάγκες των συμπολιτών μας, και αν είναι ανάγκη και αν είναι επίκαιρο μάλλον όσο ποτέ το να δοθεί και μία μάχη η οποία ενδεχομένως να είναι και νικηφόρα στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Προφανώς και είναι. Γιατί το νομίζω ότι το ζήτημα της πολιτικής ανατροπής, προφανώς και είναι, αρχής μπαίνει, θα μπει, θα προφανώς, το προφανώς και είναι, και νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε
τα σημαντικά ζητήματα της πόλης μας, να ασχολούμαστε με την πολιτική. Και σήμερα συζητάμε για ένα θέμα πρωτίστως πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, ο τρόπος με τον οποίο θα τα διαχειριστούμε, ο τρόπος με τον οποίο θα τα διευθετήσουμε, τα προβλήματα που υπάρχουν, και να απομακρυνθούμε λίγο από την παραπολιτική. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στην πόλη μας, οι οποίες είναι σε προοδευτική κατεύθυνση, έχουν κοινές απόψεις στα κρίσιμα, στα σοβαρά ζητήματα, στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η Πρέβεζα να πάει, ο Δήμος Πρέβεζα να πάει την επόμενη μέρα. Και θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση που είναι στη βάση της συμφωνίας της προγραμματικής είναι καλοδεχούμενη και θα πρέπει να είναι και ζητούμενα από όλες τις παρατάξεις και από όλους τους πολίτες της πόλης που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, κύριε Ανογιάτη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν τη συζήτηση. Ξανατονίζω αυτήν την αναλυτική συζήτηση που κάναμε. Πάντα έτσι βέβαια είναι οι συζητήσεις μαζί σας. Η αλήθεια είναι, συζητάμε για αρκετά θέματα και νομίζω ότι βγαίνουν και ειδήσεις και είναι και η ουσιαστική η κουβέντα μας. Και νομίζω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα και στο άμεσο μέλλον να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ.